Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ξεκινάει μία ακόμα εκπομπή, μία καινούργια εκπομπή και η περιπλάνηση στο χώρο της φιλοσοφίας και της θεολογίας μόλις ξεκίνησε. Να μιλήσουμε και σήμερα για διαχρονικά θέματα, για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν. Βλέπετε και το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε για μια ώρα περίπου για να ακούσουμε τις απόψεις σας, για να μας προτείνετε ερωτήσεις, θέματα που κάθε φορά εμείς εδώ μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή απαντούμε και στα ερωτήματα αυτά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αξία της αλήθειας, στα μονοπάτια της αλήθειας. Είναι η εκπομπή που μας βλέπετε εδώ σταθερά από το κανάλι 9 και αύριο το πρωί σε επανάληψη, 8 με 9 το πρωί. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα διαχρονικό θέμα, ένα φιλοσοφικό θέμα, όπως είπαμε, γιατί και η φιλοσοφία μίλησε για την αλήθεια, αλλά και η πατερική θεολογία μίλησε για την αλήθεια, καθώς ο Θεάνθρωπος είπε ότι είναι η οδός και η αλήθεια της ζωής. Και επίσης, το κατά Ιωάννη Ευαγγείλιο γνωρίζουμε ότι μας λέει γνώσεις την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς, δηλαδή η αλήθεια μπορεί να μας ελευθερώσει από τα πάθη. Περνάμε πολύ σύντομα και στα βιβλία τα οποία έχω γράψει. Βλέπουμε το πρώτο βιβλίο που είναι η ουσία και η αθανασία της ψυχής στους αρχαίους φιλοσόφους, στους πατέρες της Εκκλησίας. Τι είναι η ψυχή, τι συμβαίνει μετά το θάνατο, το σώμα πάβει να υπάρχει, όμως η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει, αλλάζει το σώμα, ένα πνευματικό σώμα. Όλα αυτά περιγράφονται στο βιβλίο μου, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Στο δεύτερο βιβλίο, που έχει να κάνει με την έννοια του χρόνου, ο χρόνος στον αρχαίο φιλοσοφικό στοχασμό και πώς αξιοποιείται ο χρόνος, ένα σημαντικό στοιχείο για τι θα κριθούμε. Σήμερα το Ευαγγέλιο και αυτό που θα αναλύσουμε στη σημερινή καινούργια αυτή εκπομπή είναι το ζήτημα της κρίσεως. Ότι με βάση τις πράξεις μας, με βάση τις ενέργειές μας, θα κριθούμε. Όλα αυτά τα παρουσιάζω με την ευθύγραμμη πορεία του χρόνου στο έργο μου, η έννοια του χρόνου, τι είναι δηλαδή ο χρόνος. Και στο επόμενο έργο, στο επόμενο βιβλίο, είναι ο Νεοπλατωνισμός, φύση και σιωπή στον Πλωτίνο. Υπάρχει στροφή του σημερινού ανθρώπου στον Νεοπλατωνισμό με τις ιδέες του Πλωτίνου και πώς επηρέασε την πατερική θεολογία, την σύγχρονη σκέψη, ο μεγάλος ιδρυτής του κινήματος του Νεοπλατωνισμού, ο Νεοπλατωνισμός αναμόρφωσε τα έργα του Πλωτίνου. Προχωρώντας, το καινούριο βιβλίο που απαντάει στα θέματα, στις ερωτήσεις του σημερινού ανθρώπου είναι η Αρχαία Φιλοσοφία και η Πατερική Θεολογία, που το βιβλίο αυτό μιλάει και τη σύζευξη των δύο αυτών κόσμων. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, που το έργο αυτό εξετάζει την ιστορία του τόπου μας και τη μεγάλη αξία που έχει να γνωρίζουμε την ιστορία του έθνους μας σήμερα. Αυτό σπανίζει, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, και εδώ προσπαθώ να δείξω την αξία της ιστορίας. Και μπορείτε να ρωτήσετε για τα βιβλία αυτά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-6832-706. Και σήμερα λοιπόν είμαστε μαζί τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή. Κύριε Ατζακλή, καλησπέρα. Ξεκινάει αυτή η περιπλάνηση. Πάλι καλησπέρα. Στους χώρους της φιλοσοφίας και της θεολογίας να μιλήσουμε ένα σημαντικό θέμα. Επίσης να πούμε ότι παλαιότερες εκπομπές μας υπάρχουν στο διαδίκτυο. Μπορεί κάποιος φίλος να δει. Πού μπορεί κάποιος να δει εκπομπές μας? Είναι δύο site. Είναι το ένα είναι Bas Ατζακλής και το άλλο είναι Βασίλειος Ατζακλής στο YouTube. Ναι. Εκεί μπορεί να δει ο κόσμος παλιές εκπομπές δικές μας και διάφορα άλλα περί του Ευαγγελίου, περί όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει στην Πυριακή Εκκλησία είναι εκεί. Είναι 176 βίντεο, ναι, τα οποία μπορούν να δει ο κόσμος. Βεβαίως, και επίσης να συμπληρώσω πριν προχωρήσουμε και να μας πείτε για την αλήθεια, την αξία της αλήθειας με το σημερινό θέμα, ότι στην ιστοσελίδα του καναλιού 9 μπορεί κάποιος να δει παλαιότερες εκπομπές μας του προηγούμενου μήνα και παλαιότερα για αυτού του μήνα και επίσης το Αγιορείτικο Βήμα, μια ιστοσελίδα που έχει εκκλησιαστικές ειδήσεις, ειδήσεις του Αγίου Όρους, απλές εκκλησιαστικές ειδήσεις και σύγχρονες ειδήσεις, τι γίνεται στον χώρο της πολιτικής και ευρύτερα τι απασχολεί το σημερινό άνθρωπο, έχει αναρτήσει κάποια στοιχεία για τα θέματα, ερωτήσεις, τι κάνουμε εδώ, τι απαντούμε και δίνει ένα στίγμα, ουσιαστικά δίνει το σκελετό της πορείας αυτών των εκπομπών. Όποιος θέλει και επιθυμεί μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και επειδή, κύριε Ατζακλή, δεν υπάρχει κάποια οικονομική απολαβή, όπως έχουμε ξαναπεί και ρωτάνε πολλοί φίλοι, σκοπός των εκπομπών είναι μόνο αποκλειστικά η μετάδοση των γνώσεων. Ευχαριστούμε και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους
που στηρίζουν αυτή την προσπάθειά μας. Και για να συνεχίσουμε, θέλουμε τη στήριξη και άλλων φίλων. Ναι. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Γιατί ήδη έχει γίνει μια καλή αρχή και θα προχωρήσουμε και για να συμπτύξουμε τουλάχιστον μια ομάδα η οποία θα μιλάει στην τηλεόραση για αυτά τα θέματα. Μερικά άλλα ζεύγη ανθρώπων, που να, νέοι άνθρωποι, ναι, θεολόγοι κλπ., οι οποίοι να μπορούν να κάνουν μια εμπεριστατωμένη έτσι, ερμηνεία των Ευαγγελίων, διότι από ό,τι έχουμε καταλάβει με τον κύριο Φουντουλάκη, αγαπητοί φίλοι, σήμερα η Ελλάδα, οι Έλληνες, χρειαζόμαστε έναν επανευαγγελισμό. Δηλαδή να καταλάβουμε τι είναι η θρησκεία μας και πώς αυτή η θρησκεία ζωογόνησε την πατρίδα στο έθνος μας και μας έφερε στον 20ο αιώνα ανθρώπους οι οποίοι βρισκόμαστε μέσα στη φωλιά του λύκου. Έχουμε γύρω-γύρω εχθρούς πάρα πολλούς. Κι όμως, παρόλα αυτά, με τη δύναμη της Παναγίας και του Χριστού, με το ότι εμείς παρακαλέσαμε το Θεό, υπάρχουμε ακόμα και θα υπάρχουμε μέχρι το τέλος του κόσμου, όπου θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, γιατί έχουμε σήμερα σημερινό Ευαγγέλιο, είναι της Κρίσεως, που έγινε την περασμένη Κυριακή στην Εκκλησία, το διαβάστηκε, και είναι το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Πώς θα κρίνει ο Χριστός τη Δευτέρα Παρουσία τους ανθρώπους που θα έρθει εν όλη του τη δόξη, όπως μας λέει, και με τους αγγέλους του. Βεβαίως, κύριε Τζακλή, θα τα πούμε όλα αυτά. Θα αναλύσουμε το Ευαγγέλιο αυτό που κάνουμε εδώ σε κάθε εκπομπή. Σκοπός μας είναι η μετάδοση των γνώσεων, δεν υπάρχει καμία άλλη απολαβή. Και πριν περάσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις του οπτικού κοινού, υπάρχει μια ερώτηση κάποιου φίλου που ρωτάει, έχει ακούσει παλιότερες εκπομπές DVD, τα οποία έχετε δημιουργήσει. Έχετε φτιάξει μια επίπονη, όμορφη πνευματική προσπάθεια. Πείτε μας δύο λόγια για αυτά τα DVD και τι παρουσιάζεται σε αυτά τα DVD και ποιος είναι ο σκοπός που τα δημιουργήσατε. Πρώτης το Ευαγγέλιο, λέω Ευαγγέλιο εννοώ την Καινή Διαθήκη, έχει γραφεί ολόκληρη σε MP3, σε πυκνούς δίσκους δηλαδή, ένα το κρατούμενο. Μερικά κομμάτια από αυτά, όπως είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, έχουν γίνει και DVD, δηλαδή εικονοποιημένα, με εικόνες. Αυτές οι εικόνες περιλαμβάνουν από το Άγιον Όρος πολλά στοιχεία, πράγματα από το Άγιον Όρος, εικόνες του Κυρίου, εικόνες της Παναγίας, των Αγίων κλπ. Είναι σαν ένα ντοκιμαντέρ, ας πούμε, αλλά ακούγεται το Ευαγγέλιο, έτσι. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και κασέτες με πατερικά κείμενα, τα οποία μπορεί κανείς να αναζητήσει και να ακούει. Τις ελεύθερες ώρες που είναι μέσα στο σπίτι κανείς και δεν κάνει κάτι το πολύ σημαντικό και δεν απασχολείται, ή έχει βαρεθεί να βλέπει τη τηλεόραση, μπορεί να ανοίξει την πειραϊκή εκκλησία ή να βάλει τα δικά μας αυτά τα MP3, τους πυκνούς δίσκους και να αρχίσει να ακούει ένα ολόκληρο Ευαγγέλιο. Χρειάζεται 3,5 και 4 ώρες να το ακούσει. Κάναμε λοιπόν αυτόν τον κόπο και πάρα πολλοί άνθρωποι μας λένε ότι έχουν ωφεληθεί από αυτά. Διατίθενται λοιπόν αυτά, Ζωδόχοποι 44. Και στο τηλέφωνο που βλέπουμε. Ναι, σε μια πάρα πολύ προσιτή έτσι. Στο τηλέφωνο που βλέπουμε, ναι. Στο τηλέφωνο που βλέπουμε. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει. Ξέρουν και οι άνθρωποι που τα έχουν αυτά τι θα τους πούνε και πώς. Να πάνε να τα πάρουν ή να τα στείλουν με courier όπως καθένας. Ήδη είναι επιθυμεί. Ναι, θέλω να μας πείτε λίγο για τη μεγάλη αξία της αλήθειας. Και στην εισαγωγή ότι η αλήθεια. Μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Φουντουλάκη. Και είδαμε επίσης ότι ο Πόντιος Πιλάτος ερώτησε τον θεάνθρωπο τι είναι η αλήθεια, χωρίς να περιμένει κάποια απάντηση. Μάλιστα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, από ό,τι θυμάμαι, δεν λέει αν απάντησε ή δεν απάντησε. Δεν περίμενε και η απάντηση. Δηλαδή, ο σκοπός του Πόντιου Πιλάτου δεν ήταν να πάρει απάντηση. Ουσιαστικά ήταν τυπική αυτή η ερώτηση. Άρα, ουσιαστικά να δούμε λίγο τι είναι η αλήθεια. Γιατί μίλησαν φιλόσοφοι και θεολόγοι. Σας ακούμε. Η αλήθεια, κατά θεολογική απόλυτη έννοια, είναι ο Χριστός. Η αιώνια αλήθεια. Ναι, είναι η αλήθεια. Και αυτό να το αντιδιαστήλουμε από τους ανθρώπους, οι οποίοι εμείς δεν είμαστε η αλήθεια, αγαπητοί φίλοι. Είναι πικρό και δεν είμαστε 100% αληθείς εμείς. Έχουμε και υποκριτικότητα μέσα μας, έχουμε και διπλωματία μέσα μας. Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε απόλυτα αληθείς. Λέμε μερικές φορές, είπα τώρα ένα ψαματάκι να πούμε για να καλύψω μια κατάσταση κλπ. Είπα, έκανα εκείνο κλπ. Αν καταλαβαίνουμε ότι είναι σφάλμα το να λέμε ψέμα, κάποτε θα σταματήσουμε να λέμε τα ψέματα. Βέβαια, τώρα και ο πιο άγιος άνθρωπος θα έρθει η στιγμή που μπορεί να ψευστεί, δίχως να το καταλάβει κιόλας. Ναι. Αυτά είναι τα συγνωστά ψέματα, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και τόσο τραγικά.
Γι' αυτό και στο 12λογο, κύριε Φουντουλάκη, καθηγητά μου, δεν έχει πει να μην ψευστείς απλώς, αλλά να μην πεις το μεγάλο ψέμα το οποίο θα βάλει τον άλλον σε μια φοβερή κατάσταση. Το να μην ψευδομαρτυρήσεις. Δηλαδή, μην στείλεις έναν άνθρωπο στη φυλακή ψευδόμενος. Δηλαδή, να πεις για κάποιον άνθρωπο κάτι που δεν έκανε, ότι έκανε ένα φόνο, μια ληστεία, μια κλοπή, μια κατάχρηση, ένα βιασμό και αυτός να είναι αθώος. Ναι. Αυτό καταλαβαίνετε τώρα τι πράγμα είναι και πόσο φοβερό είναι, ας πούμε, αυτό το πράγμα να συμβεί και γι' αυτό και ο λόγος του Θεού το απαγορεύει ρητός. Τώρα, σαν αφορά τα άκακα που λέμε ψέματα, άμα αρχίσουμε από τα άκακα ψέματα, όμως υπάρχει ο φόβος να πάμε στα πιο βαριά ψέματα. Κάποτε λέει ένας διάσκαλος, μπήκε μέσα, ο Καντιώτης ήταν αυτό, το θυμάμαι από τον Καντιώτη. Μπήκε ναι, ναι. Λέει, σε μια αίθουσα να κάνει μια επίσκεψη σε ένα χωριό που είχε πάει. Τον έφερε ο δάσκαλος στον εστί, στα παιδιά, ανέβηκε στο βήμα ο Καντιώτης, λέει: Παιδιά, είσαστε καλά παιδιά, αγαπάτε τη μαμά σας, τον μπαμπά σας. Ναι, φωνάζαν όλα τα παιδιά. Τρώτε το φαΐ σας όσο σας δίνει ο μπαμπάς και η μαμά, και ξέρω εγώ. Ναι, φωνάζαν τα παιδιά. Μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά, ναι. Και σε μια στιγμή λέει: Παιδιά, για πέστε μου τώρα κάτι. Λέτε ψέματα. Και κατεβήκαν όλα τα κεφαλάκια, λέει, κάτω. Έτσι. Μαραζώσαν ναι, τα παιδάκια. Είδατε ότι το ψέμα είναι διότι, κάτι. Διότι το ψέμα είναι κάτι το οποίο είναι σαν έμφυτο. Είναι έμφυτο, είναι διαχρονικό. Θέλει αγώνα να μην πει ψέματα. Βεβαίως. Θέλει αγώνα. Είναι σημαντικό αυτό και κάνω μια παρέτηση πριν συνεχίσουμε. Να δούμε επίσης ότι στον, πριν μας πει το θεολογικό κομμάτι και συνεχίσει η κυρία Τσακλή, επίσης στον φίλιβο του, στο διάλογο αυτό του Πλάτωνος, έχουμε τον Σοκράτη που εκεί παρουσιάζεται, όπως ξέρουμε ο Σοκράτης δεν έγραψε κάτι, αλλά έχουμε στοιχεία από τον Πλάτωνα, Αριστοτέλη και τον Αριστοφάνη, για τον Σοκράτη μιλάει για την ικανότητα της ψυχής να βρίσκει και να χαίρεται όταν συναντάει την αλήθεια, κάτι που λέει και στον Πλατωνισμό ο Πλωτίνος. Επίσης, στην απολογία του Σοκράτη, βλέπουμε ότι ο Σοκράτης, απευθυνόμενος στους δικαστές, λέει δεν θα μιλήσω σε εσάς, αλλά θα μιλήσω σε έναν Θεό, στον Θεό. Επίσης, κάτι που είναι σημαντικό, να διαχωρίσουμε ότι σήμερα έχουμε τους ορθολογιστές, αυτούς δηλαδή που αναζητούν την αλήθεια με τους νόμους της νοήσεως, έχουμε τους εμπειριστές, που δεν αρκούνται μόνο στη νόηση, αλλά απαιτούν να έχουν άμεση επαφή με την αντικειμενικότητα, δηλαδή με την εμπειρία. Και τέλος, έχουμε τους πραγματιστές. Ο πραγματιστής θεωρεί ως αληθινό οτιδήποτε είναι χρήσιμο για τις πρακτικές ανάγκες του ανθρώπου. Και τέλος, έχουμε και τον μυστικιστή αυτόν που ισχυρίζεται ότι η αλήθεια δίνεται στον άνθρωπο αποκαλυπτικά. Είναι κάποιες κατηγορίες ουσιαστικά της αλήθειας. Και μέσα από ανθρώπους που τους βλέπουμε ουσιαστικά. Σήμερα έχουμε τους ορθολογιστές. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε τους εμπειριστές που αναζητούν την εμπειρία, το βίωμα, θέλουν να δουν. Και πολλές φορές βλέπουμε και ότι και στο κομμάτι της πίστης ο σημερινός άνθρωπος θέλει αποδεικτικά στοιχεία πολλές φορές. Αλλά όμως το ίδιο το Ευαγγέλιο δεν επαινεί τον άνθρωπο που θέλει να δει και να πιστέψει, αλλά τον άνθρωπο που θα βάλει την καρδιά του, θα βάλει το συνέστημα ουσιαστικά για να δεν πιστέψει. Δεν αποκλείει την έρευνα του. Δεν αποκλείει, σαφώς. Αλλά δίνει προτεραιότητα σε εκείνον ο οποίος έχει. Όχι στη δυσπιστία, ναι. Ναι, σαφώς. Εδώ λέμε να ερευνάμε. Είναι λαθασμένο αυτό που λέμε και να μας πείτε λίγο. Πίστευε και μία έρευνα που λένε πολύ λαθασμένα σήμερα. Ακούστε, αυτό δεν υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο. Το πίστευε και μία έρευνα. Το λένε οι εχθροί του χριστιανισμού ότι δήθεν υπάρχει, δεν έχουν διαβάσει ποτέ και δεν μπορούν να το βρουν. Όταν τους λέμε, σας παρακαλώ, πάρτε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και ψάξτε και βρέστε μας αυτό το κομμάτι που λέει πίστευε και μία έρευνα, δεν μπορεί κανένας να κάνει αυτή την έρευνα. Διότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι παγκοίνως γνωστός σε όλους τους θεολόγους, στη θεολογία, στη θύρα θεολογία, σε όλα τα πατριαρχία, σε όλους τους αναλυτές, Σωτηρόπουλο κλπ. Όλα αυτά. Ότι το έχει βεβαιώσει, να πούμε, και ο Τρεμπέλας και ο Σωτηρόπουλος και όλοι οι μεγάλοι αυτοί οι θεολόγοι, οι οποίοι τι λένε. Δεν υπάρχει πουθενά στην Αγία Γραφή, το πίστευε και μοίρα. Το μόνο που μπορούμε να υπάρχει, το μόνο που υπάρχει και δίνει ένα έναυσμα για να γίνει αυτή η συζήτηση, είναι το ότι όταν ο Θωμάς πήγε κοντά στον Χριστό και πήγε να τον εψηλαφίσει, μάλλον ο Θεός του, ο Χριστός του είπε, έλα να με εψηλαφίσεις, εκείνος έπεσε στα γόνατά του και είπε, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και ο Χριστός αμέσως του είπε ότι μακάριος εκείνος ο οποίος δεν είδε και επίστεψε. Διότι ο Χριστός θα έφευγε από τον κόσμο. Δεν μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι να τον επιστέψουν, να τον δούνε κιόλας. Θα υπήρχαν άνθρωποι που δεν θα τον είχαν δει. Τον άκουσαν όμως από κήρυγμα. Τον διάβασαν από τα βιβλία. Τον πίστεψαν διότι είχαν την ψυχική αυτή αντίληψη που βεβαιώνει μέσα τον άνθρωπο ότι αυτό που διαβάζει είναι αλήθεια.
είναι ένα τάλαντο και αυτό που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο να καταλαβαίνει ποιο κείμενο είναι αληθινό και ποιο είναι ψεύτικο. Τα Ευαγγέλια, είπε ο Ντοστογεύσκη, είναι τα πιο αληθινά βιβλία που διάβασα ποτέ. Γιατί δεν αποκρύπτουν καμία λεπτομέρεια από εκείνες που θα αποκρύπταν οι συγγραφείς και θα ήταν εις βάρος τους. Παραδείγματος χάρη, λέει, ναι, την προδοσία του Πέτρου δεν θα την ανέφερε ένας συγγραφέας ο οποίος θα έγραφε κανονικό έτσι, δοκίμιο ή ιστορικό. Θα αποσιωπούσε αυτή την περίπτωση. Το Ευαγγέλιο όμως δεν αποσιωπεί. Γιατί? Διότι είναι λόγος Θεού και δεν αποσιωπεί τίποτα. Ό,τι έγιναν, τα παρουσιάζει ακριβώς. Με όλες τις λεπτομέρειες. Και αυτό είναι υπέρ του Ευαγγελίου. Ναι. Είναι υπέρ της πίστεως. Είναι υπέρ του ότι αυτό που διαβάζεται είναι λόγος Θεού και όχι λόγος ανθρώπινος. Άλλωστε, κύριε Φουντουλάκη, ο άνθρωπος δεν μπορεί να γράψει έτσι πως γράφουν οι Ευαγγελιστές. Δεν μπορεί. Δεν έχει την αντίληψη αυτή να γράψει τόσο βαθιά πράγματα. Και οι προφητείες πρώτα απ' όλα που έχουν γραφτεί. Ξέρετε πόσο. Τι μυαλό χρειάζεται για να καταλάβεις αυτή την προφητεία, πότε γράφτηκε, από ποιους γράφτηκε, και αν είναι πραγματική, αληθινή, και αν βγήκε και αν δεν βγήκε και όλα αυτά. Εκεί οι άνθρωποι έχουν δυσπιστίες. Γιατί δεν κάθονται να μελετήσουν. Δεν ξέρουν ότι ο Ισαΐας, που είναι 1000 χρόνια π.Χ., έγραψε για τον Χριστό τόσο καλά και τόσο τέλεια στην προφητική του γραφή, που ήταν σαν να γνώριζε τον Χριστό προσωπικώς. Σαν να τον είχε δει να περπατάει και να διδάσκει. Είναι τόσο αντικειμενική και τόσο ζωντανή η περιγραφή του Ισαΐα στην προφητεία 1000 χρόνια πριν να έρθει ο Χριστός, που αυτό και μόνο, ένα θα πάρουμε, μόνο δύο πράγματα. Είναι συγκλονιστικό. Δεν μπορείς να το διαψεύσεις, διότι υπάρχουν τα στοιχεία αυτά στα βιβλία του Ισαΐα, τα οποία τα έχουν οι Ισραηλίτες σαν κόρη οφθαλμού και τα διαβάζουν καθημερινά, κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Ισαΐας ότι θα έρθει κάποιος ο οποίος θα είναι υιός Παρθένου, έτσι, από Παρθένα γυναίκα, που η Παρθένα δεν μπορεί να γεννήσει και να μείνει Παρθένα, αλλά και δεν μπορεί να συλλάβει κιόλας και να είναι Παρθένα. Είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα να το πει, έτσι. Ο οποίος δεν θα έχει πατέρα, λέει, στη γη, θα έχει πατέρα μόνο στον ουρανό. Και αυτόν θα τον σταυρώσουν. Ναι. Και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτή η προφητεία να μην είναι από το Θεό? Πού ήξερε ο Ισαΐας, σαν σκέτος άνθρωπος, δεν μπορούσε να ξέρει τέτοια πράγματα, κύριε Φουντουλάκη. Δεν μπορούσε να ξέρει τέτοια πράγματα. Έτσι, είναι η αλήθεια. Είναι η φώτιση του Θεού. Των προφητιών εδώ πέρα ουσιαστικά. Είναι η αλήθεια των προφητιών. Λοιπόν, αν έχει νου άνθρωπος και καταλάβει τις προφητείες, θα καταλάβει ότι ο Χριστός είναι το πιο προφητευμένο πρόσωπο της ανθρωπότητος. Είναι και ο Αλέξανδρος προφητευμένος, τον προφήτη Δανιήλ, είναι και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και η Παναγία προφητευμένοι. Και αυτοί, ας πούμε, οι 4-5 άνθρωποι, 6 με το ζόρι, έτσι, είναι προφητευμένοι. Αλλά ο Χριστός δεν έχει μόνο μία και δύο προφητείες που έχει ο Άγιος Ιωάννης και η Παναγία. Η Παναγία έχει περισσότερες, γιατί έχει συγκεκαλυμμένες προφητείες. Ας πούμε, η κλειστή πύλη κλπ. Έχει ένα συμβολικό προφητικό. Ενώ και ο Ιωάννης, που είναι η φωνή βόντος εν τη ερήμο, δεν έχει σε πολλούς Ευαγγελιστές. Δεν έχει σε πολλούς, σωστά. Αλλά όλοι οι Ευαγγελιστές έχουν κάνει από 5-10, όλοι οι Ευαγγελιστές, λέω, όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έχουν κάνει. Άλλος 10, άλλος 30, άλλος 50. Μέσα στους ψαλμούς μόνο υπάρχουν 120 προφητείες για τον Χριστό. Έτσι είναι. Σωστά. Ο 22ος ψαλμός. Βεβαίως. Σας παρακαλώ, προσέξτε το αυτό. Ο 22ος ψαλμός τι έχει? Έχει τις εικόνες της Σταυρώσεως του Χριστού. Και είναι 1000 χρόνια π.Χ. Χριστού. Είδατε, ναι, περιγράφει. Περιγράφει σαν να είναι ντοκιμαντέρ. Σαν να περιγράφει. Πώς περιγράφουν σήμερα οι δημοσιογράφοι μια κατάσταση που γίνεται, ας πούμε, μακριά από εμάς. Ναι. Έχουμε στείλει ένα πεσταλμένο, έναν ανταποκριτή και λέει: αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό. Γίνεται μια πορεία. Βγαίνει ο αυτός και μιλάει. Θα μιλήσει μετά εκείνος. Είναι η κυρία εδώ. Είναι αυτό. Και λέει όλες τις λεπτομέρειες αυτές να πούμε σαν να βλέπει τον Χριστό. Και όντως του έδωσε την όραση του Χριστού ο Θεός να τη δει, να γράψει, για να πιστούμε κι εμείς ότι πραγματικά ο Θεός μας σκέπτεται, μας δίνει, μας πληροφορεί και μας κατατοπίζει για το τι θα συμβεί στο μέλλον της ανθρωπότητος. Και όπως θα πούμε και για τη Δευτέρα Παρουσία, τι πράγματα και τι σημαίνει. Βεβαίως, σε λίγο, ναι, κύριε Τσακλή. Μας επίσης έκανε και μια ερώτηση εδώ. Ναι. Πριν κάνω μια παρένθεση και θα απαντήσετε, να δούμε σε 1-2 λεπτά που μας πείτε την ερώτηση. Απλά να υπενθυμίσω ότι η σημερινή εκπομπή μιλάμε για την αλήθεια, την σημασία της αλήθειας, ένα διαχρονικό φιλοσοφικό ζήτημα. Και παράλληλα βλέπουμε και τα έργα τα οποία έχω συγγράψει που μιλούν για όλα αυτά τα θέματα, μιλάνε για την αλήθεια, για την αξία της ζωής, μιλάνε για την σημασία του χρόνου, σημασία της ψυχής, την σχέση του αρχαίου ελληνικού κόσμου και της
πατερικής θεολογίας. Εδώ μιλάω για την έννοια της ψυχής. Αυτό που εξετάζω ουσιαστικά, επειδή μιλάμε την αλήθεια που την περιγράφω μέσα από τα έργα μου, ο όρος επιστήμη, έχουμε την επιστημονική αλήθεια που προέρχεται από το αρχαίο ρήμα επίσταμε, που σημαίνει γνωρίζω κάτι καλά, κάτι καλός, κάτι πολύ καλά. Ο Πλάτωνας είναι ο πρώτος που κάνει χρήση της λέξης επιστήμη και τη χαρακτηρίζει ως γνώση αληθινή, μία γνώση που είναι αληθινή και την βάζει στην κορυφή της γνώσεως και έχουμε την αλληγορία των ενιών μέσα από το σπήλαιο του Πλάτωνα που μιλάει πάλι για την αλήθεια και η αλήθεια πώς κρύβεται και την αληθινή γνώση που πολλές φορές δεν υπάρχει πάντα με τις υλικές αισθήσεις, με τα μάτια μας δηλαδή, δεν είναι πάντα η γνώση αυτή. Επίσης, στα επόμενα βιβλία μιλάω και για τη ζωή όλων των μεγάλων φιλοσόφων. Είναι η ιστορία της φιλοσοφίας, η ιστορία της πατερικής θεολογίας, μέσα σε μια πολύ απλή κατανοητή γλώσσα. Βλέπουμε την αρχαία φιλοσοφία και η πατερική θεολογία. Ερωτήματα. Πολλές φορές σήμερα με ρωτάνε πολύ και τη σχέση αυτή, τις ομοιότητες που λέει ο κ. Τζακλής εδώ, τις ομοιότητες, τις διαφορές. Αλλά οι δύο αυτοί κόσμοι στα βασικά σημεία όμως ταιριάζουν, κ. Τζακλή. Ναι. Έχετε γράψει και εσείς έργα. Ένα έργο και ένα χριστιανισμό. Είπαμε ότι οι πιο φωτισμένοι μετά τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν οι Έλληνες φιλόσοφοι. Επάνω σε αυτά τα θέματα. Στο πότε θα έρθει ο Χριστός. Ναι. Στο τι θα κάνει, θα γίνει αυτή. Όλοι περιμένανε, προσδοκούσανε, γιατί έλεγε το. Ο Ισαΐας τον εγγράφει σε ένα σημείο, κύριε Φουντουλάκη, η προσδοκία των εθνών. Το Χριστό. Τον αναφέρει ως η προσδοκία των εθνών. Καταπληκτικό πράγμα αυτό. Ναι. Δηλαδή, θα έρθει για όλα τα έθνη ο Χριστός. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έκανε και τον πατριωτισμό των Εβραίων να ατονεί. Να αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι αξίζουν σωτηρίας και τα άλλα έθνη, γιατί ότι μέχρι τότε δεν θέλανε να ακούσουν τίποτα για τους άλλους. Αυτό που λέγαμε εμείς, το ρατσιστικό, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, πας μη Έλλην βάρβαρος, αυτοί το είχαν στην εκατομμυριωστή ναι. δύναμη το είχαν. Δηλαδή, λέγανε ότι όποιος δεν είναι Εβραίος δεν είναι άνθρωπος του Θεού, είναι κάτι το γκόιμ, κάτι ναι. το αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν μας δείχνουν ότι πραγματικά θα έπρεπε να επικεντρωθεί όλη η ιστορία στο πρόσωπο του Χριστού και να δούμε ότι ο Χριστός δεν μοιάζει με κανέναν άλλο άνθρωπο. Επανέρχομαι μερικές φορές στα θέματα αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ βασικά και οι καινούργοι άνθρωποι που βλέπουν τις εκπομπές μπορεί να μην τα έχουν ακούσει. Και να πούμε ότι ουδής άλλος πλην του Χριστού δεν προφητεύτηκε με 350 προφητείες. Είναι ρεκόρ προφητείων. Ναι. Εδώ θέλουν πολλές εκπομπές για να απαντήσουν. Είναι από τους Εβραίους προφητείες. Είναι από τους Έλληνες προφητείες. Από τον Πλάτωνα. Από τους Ρωμαίους προφητείες. Από τη Σύμβυλα. Είναι από τους Αιγυπτίους προφητείες. Ναι, από τη Σύμβυλα. Ναι, που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι από τους Κινέζους, από τους Ίνκας κλπ. Ναι, όλοι αυτοί περιμένανε έναν ουράνιο άνθρωπο, ο οποίος θα έλυνε τα προβλήματα της ανθρωπότητος. Και ουδής άλλος πλην του Χριστού δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές των προφητιών. Κανείς άλλος δεν αναστήθηκε ποτέ στην ιστορία, τουλάχιστον από αυτούς που ξέρουμε, τους ιδρυτές θρησκειών, ας τους πούμε έτσι, και κανένας άλλος δεν βγάζει από τον τάφο του φως, όπως βγάζει ο Χριστός το Άγιο Φως, από τον κενό του τάφου στα Ιεροσόλυμα. Βεβαίως. Αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα, τα οποία πρέπει να τα βάλουμε σοβαρά μέσα στην ψυχή μας και να τα αναλύσουμε. Και από εκεί θα γεννηθεί η πίστη προς τον Θεό. Διαβάζοντας, θα καταλάβουμε τι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι εκείνος που δεν συγκρίνεται με κανέναν άλλο γήινο πλάσμα. Και πολεμήθηκε τόσο πολύ, δεν είναι τυχαίο το ότι τον πολεμούν τόσο πολύ τον Χριστό, κύριε Φουντουλάκη. Γιατί τον πολεμούν τόσο πολύ? Το Βούδα δεν τον πολεμούν, δεν βγάζουν κάθε χρόνο για τον Βούδα μια ρεθέτα να λένε ότι ο Βούδας έκανε έτσι αυτά. Παντρεύτηκε τη Μαγδαληνή ο Βούδας. Για τον Χριστό λένε ότι παντρεύτηκε τη Μαγδαληνή. Για τον Χριστό λένε ότι έκανε παιδιά. Για τον Χριστό λένε ότι βρεθήκανε αλλού τα οστά του κλπ. Δηλαδή, όλο το βάρος της κακίας των ανθρώπων των κακών που δεν θέλουν το καλό του κόσμου. Ναι. Έχει επικεντρωθεί στο να. Έχουμε. Ναι. Πρέπει να το αναλύσουμε. Έχουμε ένα λεπτό για το διάλειμμα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να μας πείτε λίγο αυτή την ερώτηση που σας φέραν τώρα. Τι λέει για να απαντήσουμε μετά το διάλειμμα. Για να ακούσουμε λίγο την ερώτηση. Ναι. Για διαβάστε την λίγο, ναι. Λέει, πότε προβλέπετε. Είναι ερώτηση ακροατού. Πότε προβλέπετε ότι θα έρθει. Ναι, αυτό λέω γιατί σας τη φέραν τώρα για να δούμε. Πότε προβλέπετε ότι θα έρθει ο Αντίχριστος.
Πολύ σημαντική μπορούμε ερώτηση. Μπορούμε να απαντήσουμε. Και, μπορούμε και να πολλοί φίλοι, ναι, γιατί δεν θα προλάβουμε να απαντήσουμε σε μισό λεπτό. Να το κάνουμε. Να δούμε τι λέει. Ερωτηματικό. Ναι, ναι, για να καταλάβουν και οι φίλοι ότι τι θα επακολουθήσουν. Δεν θα διάλειμμα, μείνετε κοντά μας. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν σταθερό συνεργάτη καθηγητή της φιλοσοφίας από το εξωτερικό. Όλα αυτά τα δούμε στο δεύτερο μέρος. Πολύ σύντομα και πάλι κοντά σας. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους τηλεθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15000. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μία εκπομπή που σκοπό έχει να καταδείξει, να παρουσιάσει φιλοσοφικά θέματα της ψυχολογίας, θέματα της θεολογίας, μέσα από τη συχνότητα του καναλιού 9. Και πριν περάσουμε στη συνέχεια της συζήτησης που μιλάμε σήμερα για την ομορφιά της αλήθειας, το κάλος της αλήθειας, είδαμε τον Πλάτωνα τι είπε. Μάλιστα, ο Πλάτωνας μίλησε ότι η επιστήμη μας βοηθάει να είμαστε ευτυχισμένοι. Και είδαμε την αλληγορία του Σπηλαίου και άλλα στοιχεία για την αλήθεια από τον Πλάτωνα. Είπαμε για τον θεάτρο Ιησού Χριστό που τον ρώτησε ο Πόντιος Πιλάτος τι είναι η αλήθεια. Μπράβο. Είδαμε για την βιωματική αλήθεια, την επιστημονική αλήθεια, την αλήθεια, την αιώνια αλήθεια, την μεταθάνατον ζωή μέσα από την ψυχή του ανθρώπου, μέσα από το κάλος της ομορφιάς και η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει. Και μάλιστα ρωτάει και κάποιος φίλος, και θα απαντήσουμε σε λίγο, έχω μια ερώτηση ότι η ψυχή των τεθνεώτων. Αν μας βλέπουν ουσιαστικά, και σας δίνω σε ένα λεπτό το λόγο, και για όλα αυτά τα θέματα έχω γράψει βιβλία που μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες, τα βλέπουμε συνοπτικά και επιγραμματικά, είναι η έννοια της ψυχής στους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας, για την κρίση που θα ακούσουμε σήμερα σε λίγο από τον κύριο Ατσακλή, για άλλα ευαγγελικά αναγνώσματα. Όλα αυτά αναλύονται με την ιστορία της φιλοσοφίας, κάποιος να γνωρίσει τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη μέσα από αυτό το έργο μου. Το επόμενο έργο μιλάει για την φύση και τη σιωπή στον Πλωτίνο, ο Νεοπλατωνισμός, ο Πλωτίνος, ο αρχηγός του κινήματος του Νεοπλατωνισμού. Σήμερα πολλοί άνθρωποι θέλουν να μάθουν τι ήταν ο Πλωτίνος, για τις Ενεάδες, το έργο του Πλωτίνου που ο Πορφύριος το παρέδωσε μετά σαν πνευματική παρακαταθήκη. Το επόμενο έργο έχει να κάνει με την αρχαία φιλοσοφία και την πατερική σκέψη, η φιλοσοφία με τη σύνδεση αυτή των δύο αυτών κόσμων. Πολλά θέματα ομοιάζουν. Γενικός θεματικός άξονας είναι ότι η ζωή του ανθρώπου έχει κοινή συνισταμένη και στους δύο αυτούς κόσμους, δηλαδή ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι και η ευτυχία έρχεται μόνο εάν κάνουμε ενέργειες, πράξεις, με σκοπό να ομοιάσουμε με τον ίδιο τον Θεό, τον Δημιουργό του σύμπαντος κόσμου. Και τέλος, πώς δημιουργείται η ιστορία και η μεθοδολογία της ιστορίας μας είναι ένα επίσης σημαντικό βιβλίο. Γιατί η ιστορία σήμερα πολλοί δεν γνωρίζουμε και θέλουμε να μάθουμε. Να ξεκινήσουμε την ερώτηση. Ρωτήσατε αν βλέπουν οι. Ναι, γιατί ρωτάει κάποιο φίλο και με ενημερώνει το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έχουμε στο Ευαγγέλιο το εξής ρίση. Το έχει πει ο ίδιος ο Κύριος. Αστέρας από αστέρος θα διαφέρει διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, όσοι άγιοι είναι κοντά στο Θεό,
κάποιοι από αυτούς θα είναι λαμπερότεροι από τους άλλους. Επόμενο είναι έτσι. Ο καθένας έχει διαφορετική ψυχή και θα έχει και διαφορετική τακτοποίηση κλπ. Όπως στον ουρανό, άλλα άστρα είναι πιο φωτεινά και άλλα είναι πιο σκοτεινά, λιγότερο σκοτεινά. Όχι πως θα υπάρχει σκοτεινότητα στον παράδεισο και εκεί που θα είναι οι σεσωσμένες ψυχές, έτσι. Οι σεσωσμένες λοιπόν ψυχές έχουν το δικαίωμα να πάρουν άδεια από το Θεό και να μας επισκέπτονται, να μας βλέπουν και πολλές φορές μας δείχνουν και νύγματα υπάρξεώς τους. Ναι. Έτσι, ή στο όνειρο έρχονται, ή σε όραμα έρχονται κλπ. Κλπ. Και συνήθως λένε και στην Κρήτη, το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό, ότι είδε το σημάδι του. Δηλαδή, είδε την πεθαμένη μάνα του, η οποία τον εφώναζε και του έλεγε ότι σε λίγο θα έρθει και εσύ κοντά, εδώ. Ναι. Άρα λοιπόν, έχουμε επίσκεψη από τον ουρανό, από τους κεκοιμημένους, από τον άλλο κόσμο. Έχουμε επισκέψει. Τώρα, οι Άγιοι είναι ελεύθεροι από το Θεό να επισκέπτονται όπου θέλουν, όποτε θέλουν και να βοηθάνε όπου θέλουν και όποτε θέλουν. Έχουν την απεριόριστη άδεια. Η Δε Παναγία είναι εκείνη η οποία είναι κοντά στο θρόνο του Θεού και οτιδήποτε περνάει κοντά στο Θεό το γνωρίζει και ανταποκρίνεται αναλόγως. Γι' αυτό η Παναγία είναι το πιο μεγάλο στήριγμα των χριστιανών και το ξέρουμε από την ημνογραφία μας, η οποία λέει «Άλλων βοηθών εκτός σου κέχομεν για την Παναγία Δέσποινα» κλπ. Ό,τι μεσητεία κάνει ο Θεός, ό,τι στο Θεό ο Χριστός, την ίδια μεσητεία κάνουν στον Χριστό η Παναγία και οι Άγιοι. Ναι. Ο Χριστός όμως δεν χρειάζεται να μεσητεύει στο Θεό γιατί είναι ο ίδιος Θεός. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, ό,τι αποφασίζει ο Χριστός, το έχει αποφασίσει μαζί η Αγία Τριάδα. Δηλαδή, υπάρχει μία βούληση, μία σκέψη, μία κατεύθυνση. Δεν έχουν διαφορετικά πράγματα να σκεφτούν. Ναι. Υπάρχει μία θέληση και μία σκέψη. Είναι, ας πούμε, το ομοούσιον αυτό, το οποίο δίνει στην Αγία Τριάδα μια κοινή πάντοτε συνισταμένη σκέψεων και δράσεων. Τώρα, όχι μόνο μας βλέπουν, αλλά προσεύχονται και για μας. Αλλά το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς για αυτούς. Για τους γονείς μας, για τους συγγενείς μας, για αγαπημένα πρόσωπα, για φίλους που έφυγαν από κοντά μας κλπ. Πρέπει καθημερινά να τους έχουμε στην προσευχή μας, αν δεν μπορούμε καθημερινά, κάθε δεύτερη μέρα. Ναι, ή να δώσουμε και στον ιερέα να τους μνημονεύει σε κάποιο μοναστήρι, έμπιστό μας κλπ. Διότι η μνημόνευση αυτή ανακουφίζει πάρα πολύ τον ουρανό, τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, μέχρι την ημέρα της κρίσεως που θα γίνει τελική διαλογή. Θα το δούμε στο σημερινό Ευαγγέλιο. Στο σημερινό Ευαγγέλιο. Είναι τώρα έχουμε την εβδομάδα, περάσαμε την εβδομάδα της κρίσεως. Δηλαδή όπου θα κριθούν οι ψεύτικοι άνθρωποι, οι αληθινοί άνθρωποι, οι τίμιοι άνθρωποι, οι άτιμοι άνθρωποι, θα γίνει ένα ανώτατο δικαστήριο. Διότι στη γη εδώ δεν μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη, κύριε Φουντουλάκη. Έτσι. Εδώ οι αητονίχηδες επικρατούν έτσι, και καταπιέζουν τους άλλους, τους χαμηλούς, τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι και αυτή είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν μπορεί έτσι κάθε άνθρωπος, δεν μπορεί κάθε άνθρωπος που να έχει κάνει παραβατικές πράξεις με έναν άνθρωπο. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Που έχει τηρήσει τη ζωή του. Ναι. Να έχει την ίδια κατάληξη. Δεν το αντέχει το ανθρώπινο φιλότιμο. Κάπου θέλουμε δικαιοσύνη τέλος πάντων. Αφού δεν μπορούμε να τη βρούμε εδώ τη δικαιοσύνη, θα τη βρούμε οπωσδήποτε στο Θεό. Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε, μετά που θα περάσουμε και στην ανάλυση του Ευαγγελίου, να καταλάβουμε για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια κοσμοθεωρία, μια βιοθεωρία της ίδιας μας της ζωής. Γι' αυτό λέω και στο εξώφυλλο του βιβλίου «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», λέω στο πίσω μέρος του εξώφυλλο αυτό ακριβώς, ότι ξέροντας σε αυτό το βιβλίο λοιπόν που βλέπετε, λέω ότι είναι σημαντικό να ξέρουν τι είναι το καλό, τι είναι το κακό, τι είναι η ψυχή μας, πώς επηρεάζει η ψυχή το σώμα, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα διλήμματα, στους πειρασμούς της ζωής. Και να κανονίσουμε την πορεία της ζωής μας. Και να κανονίσουμε την πορεία της ζωής μας. Σφαλό. Γιατί σήμερα, αν ρωτήσουμε, κύριε Ατζακλή και κυρίες και κύριοι, πολλούς ανθρώπους, γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε, πέρα από όλα αυτά που ξέρουμε για την αυτοσυντήρηση του ανθρώπινου είδους, να καλύψουμε. Για την αγάπη μιλάνε περισσότερο. Για τις εμπειρικές μας ανάγκες, να καλύψουμε τα ένστικτά μας, αυτά όλα που γνωρίζουμε, όπως μας λένε και οι ονειολόγοι. Όμως, λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι και ξέρουν ότι την αλήθεια μπορούμε να τη βρούμε μέσα από το νου. Ο νους του ανθρώπου, το αθάνατο μέρος κατά την φιλοσοφία και τη μεγάλη αξία που δίνει και η πατερική θεολογία στο νου του ανθρώπου, ότι μπορεί να βρει την υπέρτατη αλήθεια. Έτσι μπορεί να ανακαλύψει με το νου του, με την νόησή του, την αλήθεια. Έχουμε τη διαφορετικότητα από τα άλλα ζώα που ενυπάρχουν. Ναι. Μέσα στη φύση, ότι έχουμε το νου, τη λογική και έχουμε δημιουργήσει πολιτισμό και έτσι μπορούμε να βρούμε και την πραγματική αλήθεια, την αιώνια αλήθεια. Ναι, κύριε Τσακλή. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως για τον Κύριο
πώς προφητεύτηκε και πώς έγιναν όλα αυτά. Λοιπόν, και επειδή μερικοί τολμούν να κάνουν σύγκριση του Χριστού με άλλους ανθρώπους, συνήθως αυτούς οι οποίοι έβγαλαν μια θρησκεία, ας πούμε, έτσι, ναι, τους λέμε πληροφοριακά το εξής, ότι κανείς από αυτούς τους ανθρώπους δεν αναστήθηκε. Ούτε ο Βούδας αναστήθηκε, ούτε ο Μωάμεθ αναστήθηκε, ούτε ο Κρίσνα αναστήθηκε, ούτε ο Κομφούκιος, ούτε. Κανείς δεν αναστήθηκε, παρά μόνο ο Χριστός και αυτό αναστήθηκε, μάλιστα. Λοιπόν, δεν πολεμήθηκε κανείς τόσο πολύ και δεν αγαπήθηκε τόσο πολύ όσο ο Ιησούς Χριστός μας. Ναι. Ουδής άλλος πλην του Ιησού Χριστού δεν θαυματούργησε όσο αυτός. Τι θαύματα, κοινά θαύματα, έβαζε μάτια σε ανθρώπους που ήταν τελείως αόματοι, δεν είχαν καθόλου μάτι. Εκγενετής αόματοι, δηλαδή είχαν μόνο μια τρύπα εδώ πέρα, κούφιο μέσα το κόκαλο, αυτός ο κόγχος που λέγεται ο οθαλμικός κόγχος. Ναι, οθαλμικός. Ναι. Λοιπόν, αυτοί ευεργετήθηκαν από τον Χριστό με χίλιους τρόπους. Δεν έβγαλε ποτέ τόσους Αγίους κανείς στο όνομά του. Ο Χριστός είχε βγάλει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια Αγίους στο όνομά του. Έτσι, γι' αυτό είναι. Όλοι λένε για τον Κύριο, ο Κύριος, ο Κύριος, οι Άγιοι. Δεν μιλάνε για τον εαυτό τους, μιλάνε για τον Χριστό. Και κανείς δεν είπε, εγώ είμαι η ζωή, ακούτε κουβέντα. Εγώ είμαι, ζωή, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η αλήθεια που λέγατε προηγουμένως. Ναι. Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Ποιος θα τολμούσε να τα πει αυτά τα πράγματα. Έχει τολμήσει άλλος θνητός να πει, εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Έχει τολμήσει άλλος θνητός να πει ότι εγώ θα σας κρίνω όταν ξαναέρθω από τον ουρανό, από το θρόνο του Θεού, τη Δευτέρα Παρουσία. Θα σας κρίνω εγώ προσωπικά. Το έχει πει κανένας ποτέ αυτό. Δεν λέγονται έτσι τα πράγματα. Δηλαδή δεν τολμάει άνθρωπος να το πει αυτό. Δεν τον πάρουν με τις πέτρες, με τις κλωτσές, να το πούνε σε τρελός, να τον κλείσουν μέσα. Ναι, γιατί κλείνει. Μόνο ο Χριστός μπόρεσε να πει αυτά τα πράγματα και το απέδειξε ότι μπορούσε να τα κάνει, γιατί μπροστά τους ανέστενε ανθρώπους, μπροστά τους ομάτιζε τυφλούς, οι οποίοι ήταν τείχος καθόλου μάτια, κουτσούς, τυφλούς, λεπρούς έκανε καλά, που η λέπρα τότε ήταν ανίατος νόσος και είχε μείνει ανίατος μέχρι το 1940. Ναι. Που βρεθήκαν τα φάρμακα για το... ο Χάνσεν που βρήκε. Ναι, βέβαια. Πρέπει έτσι να μιλήσουμε σε κάποια εκπομπή για τα θαύματα του θεανθρώπου. Λοιπόν, αφού δεν θαυματούργησε κανείς, η διαφορά του Χριστού με οποιοδήποτε άλλο ιστορικό πρόσωπο, κύριε Φουντουλάκη, είναι κολοσιαία. Δεν γίνεται σύγκριση του Χριστού με κάποιο άλλο πρόσωπο από αυτά που γεννηθήκαν σε αυτόν τον πλανήτη. Να πούμε τι είπε ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης, τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε. Ότι θα έρθει απεσταλμένος να μας φωτίσει και να μας δείξει, έλεγε ο Σοκράτης. Η μεγάλη αξία της αρχαίας φιλοσοφίας. Οι τρεις τραγικοί έκαναν πολλές νήξεις για έναν ουράνιο άνθρωπο και ο Προμηθέας Δεσμότης ήταν μια νήξη τέτοια ότι θα έρθει ένας ουράνιος άνθρωπος, ο οποίος ακόμα και με τους θεούς θα τα βάλει για να βελτιωθεί στην ανθρωπότητα. Ναι, οι Μάντιδες, οι Σίβιλες, είπαν ότι παιδί Εβραίων θα μας καταργήσει, θα καταργήσει τον Απόλλωνα. Δεν θα μπορεί να λαλήσει ο Απόλλωνας. Παγάν λαλέω, που λέει το Απόλλωνας. Ένα παιδί Εβραίων θα τα κάνει όλα αυτά. Ο Κομφούκιος είπε ότι θα έρθει ουράνιος ποιμήν να ποιμάνει στη γη. Ο Βούδας είπε ότι μετά 500 χρόνια θα έρθει ο αληθινός λόγος επάνω στη γη. Ναι. Γιατί ο Βούδας είναι 500 χρόνια π.Χ. Ναι. Ξεκινήσουμε. Άρα η σύγκριση με άλλο πρόσωπο δεν είναι αδύνατη και η διαφορά είναι κολοσιαία, όπως είπαμε. Πριν περάσουμε, γιατί επειδή σε 5 λεπτά περίπου θα συνδεθούμε με Αμερική, γύρω στις, ο κύριος Καμπιζιώνης, ο καθηγητής φιλοσοφίας. Μας μείνει καιρός για το Ευαγγέλιο. Ναι, γι' αυτό λέω. Άρα να ξεκινήσουμε το Ευαγγέλιο, γιατί θα μιλήσει ο κύριος Καμπιζιώνης, ο καθηγητής, σε 5 λεπτά από την Ευαγγέλιο της Κρίσεως, κύριε Φουντουλάκη. Να ακούσουμε και παράλληλα σε 5 λεπτά που θα. Η κρίση είναι και μια λέξη σημερινή κατά σύμπτωση. Ναι. Κρίσεις. Δεν λέμε ότι έχουμε κρίση σήμερα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το βάζουμε στην πάντα, θα το κοιτάξουμε λίγο μετά. Έχουμε του Ματθαίου το ΚΕ, δηλαδή 25ο κεφάλαιο και στο στίχο 31, για όποιον θέλει να ανοίξει και το Ευαγγέλιο του να βλέπει. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου με τη δόξα του, ναι, το φως, το μεγαλείο του δηλαδή, και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι μαζί του, θα πάρει πανστρατιά τους αγγέλους στη Δευτέρα Παρουσία Χριστός, τότε θα καθίσει εις θρόνο δόξης, σε ένα θρόνο μεγάλο και υψηλό και ένδοξο. Και θα συναχθούν εμπρός του όλα τα έθνη. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι όλων των εθνών. Ποιος άλλος τόλμησε τώρα να πει ότι θα κάνω αυτό το πράγμα εγώ. Κανείς. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι από Αδάμ, λοιπόν, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, είναι μια φοβερή εικόνα. Φανταστείτε όλους τους ανθρώπους τώρα να είναι κάτω σε μια πεδιάδα, την οποία θα ο Θεός θα την. Γιατί δεν χωράνε οι άνθρωποι σε συμβατές, πλατείες κλπ. Και λέει κάποιος, μα πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μα το κάνει ο Θεός να χωρέσουν. Ο Θεός έκανε τόσα ουράνια σώματα. Τόσα ουράνια σώματα, ναι. Δεν μπορεί να κάνει αυτό να χωρέσουν εκεί. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν το λόγο,
θα τους μαζέψει εκεί και θα ξεχωρίσει όπως ο ποιμήν, ο βοσκός δηλαδή, ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Ναι. Θα βάλει τα μεν πρόβατά του δεξιά, τα δε πρόβατα εξεγονίμων, δηλαδή αριστερά του. Θα συναχθούν λοιπόν όλοι εκεί πέρα για να κρυθούν. Φαντάζεσαι τώρα τι αγωνία θα πιάσει τους ανθρώπους. Θα τρέμουν, λέει, οι περισσότεροι σαν τα φύλλα. Μόνο εκείνοι που έχουν ήσυχη συνείδηση θα λένε, και αυτοί θα φοβόνται βέβαια οπωσδήποτε, γιατί αυτή η κρίση δεν είναι παίξε γέλασε. Ναι. Αλλά το περισσότερο θα φοβόνται εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει κακές πράξεις και δεν έχουν μετανοήσει και δεν έχουν υπολογίσει τον Χριστό καθόλου και δεν τον είχαν στη ζωή τους για τίποτα. Ναι, αυτοί ναι. θα βρεθούν σε τρομερά δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα λέει κάποιος Άγιος ότι οι Εβραίοι θα πούνε «Ω, θα μας κρίνει ο γιος της Μαρίας, χαθήκαμε», ναι. θα πούνε οι Εβραίοι. Αυτό τώρα είναι μέσα στα πατρικά κείμενα, αλλά εμείς πάμε τώρα ουσιαστικά στο Ευαγγέλιο. «Και τους δικαίους ανθρώπους, τα πρόβατά του, θα τα στήσει εκ δεξιών, τα δε ρήφια εξ αριστερών, εξ ευωνίμων. Και τότε θα πει ο βασιλιάς στα δεξιά του, «Ελάτε εσείς οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου, να κληρονομήσετε την βασιλεία την αποκαταβολής κόσμου». Βαριά λόγια και ασήκωτα. Τρομερά λόγια. Ελάτε να κληρονομήσετε. Ναι. Αυτή τη λέξη κληρονομήσετε, ας την υποσημειώσουμε για να μιλήσουμε, διότι μιλάει για κληρονομία. Η βασιλεία κληρονομείται. Και οι κληρονόμοι είναι εκείνοι που είναι εξαίματος. Που είναι εξαίματος, ναι. Έτσι δεν είναι κληρονομούν, είναι εξαίματος. Ναι. Όταν έχουμε ένα εργοστάσιο, δεν κληρονομεί ο καλός υπάλληλος του εργοστασίου, αλλά μπορεί να κληρονομήσει ο άσωτος γιος του εργοστασιάρχη. Ναι. Ένας γιος που να μην είναι καλός. Ο νόμος όμως λέει ότι αυτός θα τα πάρει. Θα δούμε λίγο τα νοήματα του Ευαγγελματικού Αναγνώσματος. Λέει ότι θα τα πάρει αυτός τα λεφτά, δεν θα τα πάρει ο άλλος. Θα δούμε λοιπόν, κ. Τσακ, λίγο τα νοήματα. Τα νοήματα, ναι, ναι, τα νοήματα. Ναι. Σημαντικά νοήματα. Και γιατί θα γίνει αυτό, θα βάλει εκεί πέρα στα δεξιά του και στα αριστερά του τους ευλογημένους που θα κληρονομήσουν, το ξεεξηγεί και τους λέει. Διότι εσείς που είσαστε οι καλοί, επείνασα και μου δώσατε να φάω. Διψασμένος ήμουνα και με ποτίσατε. Τότε το νερό είχε μεγάλη αξία γιατί τα βγάζανε από πηγάδι και ήταν ιδιωτικό. Δεν μπορούσε να πας στον άλλο να πάρεις νερό. Δεν είναι όπως τώρα που είναι στις βρύσες και δεν είναι τίποτα ένα ποτήρι νερό, τότε είχε αξία. Μπορούσες να μείνεις στην έρημο και να πεθάνεις από την δίψα. Λοιπόν, ήμουνα ξένος, λέει, και με περιμαζέψατε. Ήμουνα γυμνός και με ντύσατε. Αρρώστησα και με επισκεφτήκατε. Μέσα στη φυλακή ήμουν και ήρθατε να με δείτε. Λέει στους καλούς εκείνους που κερδίσαν τη βασιλεία αυτά τα λόγια. Και θα αποκριθούν τότε οι δίκαιοι και θα πούν: «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο και σε θρέψαμε, διψασμένο και σε ποτίσαμε, ξένο και σε περιμαζέψαμε, γυμνό και σε ντύσαμε, πότε σε είδαμε άρρωστο, φυλακισμένο και σε επισκεφτήκαμε». Και θα τους αποκριθεί ο βασιλεύς, ο Χριστός, ο Κύριος, και θα τους πει: «Αμήν, αλήθεια σας λέγω, αμήν λέγω ημήν». Το αμήν θα πει αλήθεια, ότι λέω ότι είναι επισφράγισμα της αλήθειας. «Ότι κάθε τι που έκανατε σε έναν από τους φτωχούς αδελφούς μου, σε με το κάνατε». Σε αυτούς τους ασήμαντους δηλαδή ανθρώπους, αν το κάνατε, είναι σαν το κάνατε σε μένα. Τότε θα γυρίσει και στους αριστερά του ευρισκόμενους, όχι τους αριστερούς αναγκαστικά που λένε μερικοί ότι θα είναι οι αριστεροί, το κόμμα των αριστερών. Ναι, έτσι, θα μιλήσει στους αυτούς που είναι αριστερά στην. Στην αριστερά. Δεν είναι όλοι οι αριστεροί αυτοί. Γιατί δεν θα πάνε όλοι οι αριστεροί στην κόλαση. Στην αριστερή μεριά και ναι, στην αριστερή. Κάποιοι τον μπερδεύουν, λέω, με την αριστερά. Ναι, αυτή, αριστερή. Γιατί είναι. Ναι, ολοκληρώστε για να πω κάτι, ναι. Λοιπόν, πήγε στους αριστερά ευρισκομένους ανθρώπους. «Πηγαίνετε μακριά μου εσείς οι κατηραμένοι. Εις το πυρ των αιώνιων», προσέξτε, το πυρ δεν είναι για λίγο καιρό, όπως είπε ο Πάπας, είναι αιώνιο. «Και ετοιμαστείτε». Όχι, συγγνώμη. «Το πυρ το αιώνιο που ετοιμάστηκε για τον διάβολο και τους αγγέλους του». Για τον διάβολο, τους δαίμονες ναι. δηλαδή. Άρα εδώ πέρα θέλει να δείξει, Τζακλίν, ένα το νόημα. Τελευταία μας μιλάει για κάποια όπερα με δαίμονες. Δεν ξέρω αν το άκουσα. Ναι. Θέλει να δείξει λοιπόν εδώ πέρα και Τζακλίν, έτσι μέχρι να συνδεθούμε με τον κύριο Καμπισιόνι στην Αμερική. Ναι. Διότι επείνασα και δεν μου δώσατε να φάω. Ναι. Τους εξηγεί γιατί θα τους αντιστρέφει. Γιατί θα πάνε στην περιοχή του διαβόλου και στο πρώτο αιώνα που είναι ετοιμασμένο, όχι για τον άνθρωπο, για τον διάβολο. Γιατί αυτοί ήταν διαβολάνθρωποι. Αγάπησαν τον διάβολο περισσότερο παρά το Θεό. Δίψασα και δεν μου δώσατε νερό να πιω. Ξένος ήμουν και δεν με μαζέψατε. Ασθενής και δεν με επισκεφτήκατε. Τότε θα αποκριθούν και αυτοί και θα του πούνε: «Κύριε, πότε σε είδαμε εμείς πεινασμένο και διψασμένο και ξένο και άρρωστο και δεν ήρθαμε να σε υπηρετήσουμε και στη φυλακή και γυμνό και άρρωστο?» Και θα τους πει: «Αμήν λέγω ημήν, αλήθεια σας λέω, κάθε τι που δεν έκανατε στους ελαχίστους αυτούς αδελφούς μου, ούτε και σε μένα το κάνετε». Άρα λοιπόν τα νοήματα, γιατί υπάρχει μια ερώτηση πειγραμματικά και θα σας δώσω μέσα στο λόγο. Τελειώνει και απήλθαν αυτοί. Η σκόλαση είναι αιώνιων
Και η δίκαιη η ζωή είναι υπάρχει αιώνια. Υπάρχει λοιπόν η εξής ερώτηση. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ναι, τώρα έχουμε συνδεθεί με Αμερική, ακούμε τον σταθερό συνεργάτη της εκπομπής. Ναι, ναι, σχολιάσουμε λίγο μετά. Ναι, βεβαίως, τον κύριο Καμπιζιώτη, τον καθηγητή. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε. Ευχαριστώ ότι μου κάνετε τη χαρά. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε που σας ακούμε. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, καλησπέρα. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το κανάλι 9 και να πω ότι όλοι οι συγγενείς μου μου λένε τα καλύτερα λόγια για τις εκπομπές από το κανάλι 9. Να είστε καλά. Επίσης, θα ήθελα εξ αρχής να επενέσω και να συστήσω το εξαιρετικά ενδιαφέρον πόνημά σας, κύριε Φουντουλάκη. Να είστε καλά. Αρχαία φιλοσοφία και πατρική θεολογία. Ένα πόνημα εξαιρετικά διαφωτιστικό και χρήσιμο για την φιλοσοφική και θεολογική μας βιβλιογραφία. Σας συγχαίρω. Επίσης, καλά, έχει ζηλευτεί μεθοδικότητα και απόλυτη τεκμηρίωση, με έκανε εντύπωση. Κάνετε σε αυτό μια πρέπουσα σύνδευξη, να πω, τις αρχές ελληνικής φιλοσοφίας με την πατρική θεολογία. Είναι δύο κόσμοι που, ναι μεν, δεν ταυτίζονται, αλλά απόλυτα αλληλοπεριχωρούνται, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας λέξη. Ένα λεπτό ακόμα, είναι ένα πόνημα το οποίο έχει ενθουσιάσει τους ελληνικής καταγωγής συναδέλφους μου εδώ στην Αμερική, καθώς και αυτούς των κολεγίων της περιοχής μας. Να είστε καλά. Χρειάζονται αυτοί. Στην θεολογική σχολή έχουν ανάγκη του Μπρουκάιν Μασαχουσέτης, όπου θα επιβοηθήσει τους σπουδαστάς στην περαιτέρω εκμάθηση και εκτίμηση του ελληνοχριστιανικού μας πολιτισμού. Ήθελα να τα πω αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Και τώρα να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Βεβαίως, καταρχάς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Σήμερα έχουμε και εικόνα από εσάς, δηλαδή έχουμε μια όμορφη εικόνα που σας δείχνει. Οπότε οι τηλεθεατές μπορούν... Σε ελληνικό τοπίο είναι, κύριε Καμπιζιώνη. Είναι... Μάλιστα. Σε ελληνικό τοπίο είστε, σε αυτή τη φωτογραφία. Είστε έξω από το κάποιο ορθόδοξο, πρέπει να είναι ίδρυμα, κάποιο κολέγιο πρέπει να είστε. Στην Ελλάδα είναι ή στην Αμερική. Όχι, είστε, λέει ο κύριος Ατζακλής, είστε στη φωτογραφία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι από την Ελλάδα, είστε στην Ελλάδα ή στο... Έτσι, την έχετε ίδιο κλίμα περίπου, ίδιο κλίμα. Έχω, μία είναι στο γραφείο μου, μία είναι που πήρα το Ellis Island μετάλλιο αναγνώριση αμερικανισμού. Φαίνεται και ελληνικό τοπίο. Είναι και άλλες δύο νομίζω που έστειλα. Ναι, εδώ φαίνεται... Πολύ ωραίες εικόνες, γιατί ο κόσμος σας βλέπει κιόλας. Ναι, κύριε Καμπιζιώνη, φαίνεστε σαν να είστε στην Ελλάδα, σε ελληνικό τοπίο. Να είστε καλά. Δεν αποκλείεται, γιατί φροντίζω να έχω και μέσα έχω διάφορα τοπία τα οποία δείχνω εδώ και έχω και Ελλάδα στον υπολογιστή μου και έχω τους καθηγητάς και τους σπουδαστάς πολλές φορές. Πότε θα τον έχουμε, να είστε καλά. Είναι επειδή... κάτι που κάνω με μεγάλη ευχαρίστηση. Ναι, κύριε Καμπιζιώνη, να είστε καλά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι είμαστε, δηλαδή, προς το τέλος της εκπομπής, δηλαδή θέλουμε να έχετε βαρημένο πρόγραμμα, είστε ένας διαπρεπής και σημαντικός επιστήμονας, πρεσβευτής του ελλαδικού στοιχείου στο εξωτερικό. Ακριβώς. Χαίρομαι, αυτή είναι η εκπομπή. Επειδή ακούω από τα χείλη σας, από τα σοβά σας λόγια, επενετικά λόγια για τα έργα μου, για το έργο μου Αρχαία Φιλοσοφία και Πατρική Θεολογία. Όμως θέλουμε να δούμε, δηλαδή σε επόμενες εκπομπές, να σας έχουμε νωρίτερα και να έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα της ανάλυσης. Πριν κλείσουμε, να μας πείτε δύο λόγια. Και πότε θα έρθει, πότε θα έρθει. Ρωτώ και ο Σατζακλής, γιατί μας έχετε λείψει, είστε πρεσβευτής της Ελλάδος στο εξωτερικό. Πότε θα έρθει στην Ελλάδα και δύο λόγια συνοπτικά, επειδή μιλάμε σήμερα για την αλήθεια. Τι είναι η αλήθεια στη φιλοσοφία και τη θεολογία, να μας πείτε δύο λόγια. Ευχαρίστω. Στην πατρίδα θα έρθω μόλις τελειώσει το εξάμηνο. Υπολογίζω να είμαι εκεί πέρα τον Ιούνιο, αρχάς Ιουνίου. Ωραία, ωραία. Όσο για το ζήτημα της αληθείας, βέβαια η επιστήμη θέλει να μας πει ότι μας δίνει αλήθεια και πολλοί όμως φιλόσοφοι και επιστήμονες πιστεύουν ότι η μέθοδοι της επιστήμης είναι οπωσδήποτε περιορισμένη. Έχουμε διάφορες σχολές αληθείας, αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, εάν
είναι με νόημα, εάν δουλεύει πραγματισμός όπως λέγεται εδώ πέρα, αλλά όπως ξέρουμε και με τη σχετικότητα του Άινστάιν κλπ, η επιστήμη δεν μπορεί να μας δώσει την αλήθεια πραγματικά. Άλλωστε και οι νόμοι της επιστήμης και της φυσικής πολλές φορές αλλάζουν. Οπότε μας δίνει αλήθεια με μικρό, όχι με κεφαλαίο. Εγώ πάντοτε σκέπτομαι πάντοτε την πλατωνική θεωρία των ιδεών που είναι η πραγματικότητα και επίσης πώς μπορεί κανείς να ξεχάσει το σοκρατικό, η σοκρατική αλληλογορία του Σπηλαίου. Βεβαίως. Όταν έχουμε γνώση πραγματικά και επίγνωση, προχωράμε απάνω όσο μαθαίνουμε προς την αλήθεια και η αλήθεια μας οδηγεί στην αλήθεια των αληθιών, στο το καλό, στο Θεό. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Με το φως την, θέλουμε τον αποδεσμό. Γιατί έτσι με τη γνώση μπορούμε να έχουμε την αλήθεια. Είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση και αν έχω ένα λεπτό ακόμα, δεν μπορώ παρά να αναφέρω το Ευαγγελικό, το «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια πρέπει και η ζωή». Να είστε καλά, ζητάμε. Ο μια περιπατήσια τη σκοτή, αλλά έχει ζωή αιώνιων. Ναι. Κύριε καθηγητά, πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί έχουμε 1,5 λεπτό για να κλείσουμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεσμευόμαστε την επόμενη φορά μέσα από τις πολλές σας υποχρεώσεις να σας έχουμε νωρίτερα και να μπορέσουμε να ακούσουμε σοφά σας λόγια. Κύριος καθηγητής, καλή δύναμη. Για το έργο μου, Αρχαία Φιλοσοφία και Πατρική Θεολογία. Πείτε δύο λόγια για να κλείσουμε. Λοιπόν, και παράλληλα, βλέπουμε και τα έργα τα οποία έχουμε γράψει. Δηλαδή, ο Ζακλής, βλέπουμε τα έργα. Ναι. Έχουμε και το σχόλιο επάνω στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, που ο πρώτος σχολιασμός είναι, θα πει κανείς, μα ο Χριστός είναι τιμωρός. Όχι, δεν είναι ο Χριστός τιμωρός. Ο ίδιος εαυτός μας τιμωρεί, ο οποίος εμείς οι ίδιοι απομακρυνόμαστε από τον Χριστό. Και γι' αυτό παθαίνουμε αυτό το πράγμα. Και ο καθένας ξέρει για ποιο λόγο απομακρύνεται από τον Χριστό. Ο καθένας ξέρει, κύριε Φουντουλάκη, γιατί απομακρύνεται από τον Θεό. Για άλλους λόγους, επειδή δεν τον θέλει, επειδή θέλει να βγάλει πολλά λεφτά, επειδή θέλει να κάνει κλοπές, έτσι. Και δεν τολμάει, ας πούμε, μετά να πάει στο Θεό, όταν ξέρει ότι έχει την φωλιά του έτσι βρεγμένη. Δεύτερο είναι ότι η χαρά των αιωνίων σεσωσμένων είναι μεγάλη, μεγίστη, ασύλληπτη μαζί με τον Θεό. Το Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει εικόνες γήινης χαράς, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την ουράνια χαρά, δεν μπορούμε να βρεθούμε εκεί πέρα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι. Και μας την παρουσιάζει σαν ένα γαμήλιο τραπέζι, όπου όλοι τρώγουν, πίνουν και χορεύουν και χαίρονται, ασπάζονται ένας τον άλλον. Ή μας τον παρουσιάζει σαν το γάμο του Αρνίου μετά των Αγίων. Πρέπει στην επόμενη εκπομπή, κύριε Τσακλή, να αναφερθούμε περισσότερο για το ανάγνωσμα της Κρίσεως. Υπάρχουν πολλά στοιχεία. Ναι, υπάρχουν πολλά. Υπεγραμματικά, επειδή ρωτάει μέσα σε δύο δεύτερα, λέω, επειδή ρωτάει κάποιος φίλος, πώς είναι ο παράδεισος και η κόλαση, υπάρχει ένα όραμα ενός Αγίου που λέει ότι η κόλαση, στην κόλαση οι άνθρωποι δεν θα βλέπονται κατά πρόσωπο, θα έχουν τις πλάτες τους, άρα θα ζουν μέσα σε μια δυστυχία και σε μια κατάθλιψη. Και αυτό το βλέπουμε και σήμερα πολλές φορές, όταν δεν έχουμε καλές σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Πατερική, και λέω μια λέξη, λέτε και εσείς να κλείσουμε με πιέζου. Η ωραιότερη πατερική εικόνα είναι ότι εμφανίζεται ο Χριστός και εκείνοι που έχουν άρρωστα μάτια δεν μπορούν να τον αντικρίσουν. Πονάνε από τη θέα του Χριστού. Ενώ οι άλλοι δεν πονάνε από τη θέα του Χριστού, ευχαριστιόνται. Είδαμε λοιπόν και τα έργα και το βιβλίο «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία» που μίλησε και ο καθηγητής, που το έχει εξετάσει και το έχει αναλύσει, το είδαμε νωρίτερα. Αυτό είναι τα καλύτερα. Να είστε καλά, στο τηλέφωνο που βλέπετε μπορείτε να επικοινωνήσετε για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μαζί σας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.